σπάνια εκθέματα βυζαντινής τέχνης, ιστορικές εικόνες, κατανυκτικές μορφές Αγίων και πολύτιμα χειρόγραφα. Ίσως η ζωντανή ιστορία της αγιογραφίας και των κοιμηλίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όλα αυτά στην έκθεση του Μουσείου του Ζαν Πολ Γκετή στο Λος Άντζελες με θέμα «Ουρανός και Γη, Βυζαντινή απεικόνηση σε ένα πολιτιστικό σταυροδρόμι», η οποία εγκαινιάστηκε παρουσία του Υπουργού Πολιτισμού Πάνου Παναγιωτόπουλου. The exhibition has been conceived and curated by Greek curators, and the catalogue has been written largely by Greek scholars. And here it is at the Getty Villa in Malibu, California. This would have been hardly imaginable 10 years ago. It represents an impressive panorama of Byzantine culture. This is achieved by bringing together 180 works of Byzantine art of great historical and artistic value from museums and collections from all over the country, from all over Greece. Η Βυζαντινή Αγιογραφία έχει απασχολήσει όχι μόνο τους θεολόγους, αλλά και τους ιστορικούς τέχνης, είτε ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία είτε όχι. Άπαντες παραδέχονται την έντονη αξία της, η οποία καταδεικνύει και τη μεγάλη διαφορά της από την αντίστοιχη δυτική τεχνοτροπία. When we first began designing this exhibition, we had to choose its focus and directions. All the experts involved suggested that we needed to cover the span of Byzantine history, its art, as well as elements of its daily life. We also needed to cover the links to its past, its influence in what came after, and its links with the culture it came in contact with. Μεταξύ των εκθεμάτων είναι και ένα βυζαντινό χειρόγραφο του 12ου αιώνα που αναφέρεται σε εικόνες από την Καινή Διαθήκη στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου στο Άγιο Όρος. Είχε φτάσει στο Μουσείο Γκετή το 1983 και προερχόταν από τη Μονή Διονυσίου, όπου και πρόκειται να επιστραφεί αμέσως μετά το τέλος της έκθεσης κατόπιν απόφασης του Μουσείου. If we see these only as isolated pieces of art, and there are 180 pieces, isolated pieces of art, and we go, oh, how nice, how lovely, oh, why is it chipped here? We miss the whole point. Those who provided this art provided it into the ages to give us windows to heaven. Η έκθεση άνοιξε τις πύλες στις 25 Μαρτίου και πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιουνίου.